μέσω WebEx για 10 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ελπίζω να με ακούτε. Σας ακούμε καλά. Με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Πληροφοριών και Αδειοδότησης Ταξιδιού, θεσμοθετείται, κύριε Πρόεδρε, ένα νέο όρο εισόδου και διαμονή στον χώρο Σέγγεν για υπηκόους τρίτων χωρών που δεν χρειάζονται βίζα. Αυτός όμως ο νέος όρος, αυτή η άδεια, δεν είναι αρκετή για να εγγυηθεί την είσοδο και διαμονή όσων κατέχουν, αφού ορίζεται ότι η τελική κρίση για την είσοδο και επομένως και για την ακόλουθη διαμονή ανήκει στους συνοριοφύλακες. Στα σχετικά κείμενα, οι κίνδυνοι από τους οποίους υποτίθεται ότι θα μας προστατεύει το συγκεκριμένο σύστημα περιγράφονται με τρόπο πολύ ζωφερό, θα έλεγα, αλλά εντελώς ασαφή. Χρησιμοποιούνται αόριστες διατυπώσεις όπως απειλές για την ασφάλεια και υψηλού κινδύνου επιδημίες. Αοριστείες, πιθανόν θα έλεγα και οι θελημένες. Μιλάμε για όρους ελαστικούς που μπορούν να ερμηνευτούν κατά βούληση και ανάλογα με τη συγκυρία μπορούν να χρεώσουν πολλά μα πάρα πολλά. Το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να έλθουν στις χώρες μας δεν σημαίνει ότι επιτρέπεται να μένουν απροστάτευτοι από το πλέγμα του δικού μας νομικού πλαισίου. Ευτυχώς, μετά από αιώνες πάλης για το αυτονόητο, υποτίθεται ότι καταφέραμε να μην υπάρχουν άνθρωποι δεύτερης κατηγορίας. Και προφανώς δεν επιτρέπεται να γυρίσουμε πίσω. Στο σύστημα αιτίας θα συλλέγονται προσωπικά δεδομένα όλων αυτών των ανθρώπων από όλες αυτές τις χώρες που θέλουν να εισέλθουν στον χώρο της Συνθήκης Σέγγεν. Το είπαμε και στην πρώτη συνεδρίαση. Εδώ υπάρχουν σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων φυσικά, που σχετίζονται με τη συλλογή και επεξεργασία τους. Θα υπάρχει λοιπόν ένα μαύρο κουτί, όπου τα κράτη-μέλη και η Europol θα μπορούν να τοποθετούν πληροφορίες για τους ανθρώπους αυτούς, αλλά και άλλα τυχαία εντός εισαγωγικών στοιχεία. Όπως παραδείγματος χάρη, μια διεύθυνση IP, που οι χειριστές του συστήματος μπορεί να θεωρήσουν ότι σχετίζεται με οποιοδήποτε ύποπτη εγκληματική ή τρομοκρατική δραστηριότητα. Καθένα από αυτά τα τυχαία στοιχεία ξεχωριστά δεν μπορεί να ενεργοποιήσει ένα καμπανάκι ειδοποίησης. Όμως θα συγκεντρώνονται στη βάση δεδομένων για να ληφθούν τελικά υπόψη για αυτά, πέρα από τα υπάλληλα κριτήρια, την κρίση επί των αιτήσεων. Είναι γνωστό, τουλάχιστον στους νομικούς, ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει πολύ ενδιαφέρουσα νομολογία για την αποφυγή παρίσπρισης του τυχαίου στις κρίσεις της διοίκησης. Πέρα από τα τυχαία στοιχεία, ανάμεσα στα υπόλοιπα θα συλλέγονται και δεδομένα για το επίπεδο εκπαίδευσης. Φαίνεται πραγματικά ακατανόητο για ποιους λόγους θα πρέπει να γνωρίζουν οι συνοριοφύλακες το επίπεδο εκπαίδευσης των προσώπων που έχουν απέναντί τους για να αποφασίσουν ως προς την είσοδο και διαμονή τους στον χώρο Σέγγεν. Μπορεί να είναι ένα ιδιότυπο ρατσιστικό κριτήριο, αλλά πάντως είναι με βεβαιότητα και ανασφαλές και άχρηστο. Όλα τα σχετικά δεδομένα θα προέρχονται από το σύστημα εισόδου-εξόδου ή και άλλες βάσεις δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή των εθνικών δεδομένων. Και όλα αυτά θα συγκροτούν έναν αλγόριθμο που θα επιτρέπει κατά περίπτωση την αποτύπωση ενός προφίλ που θα βοηθήσει, υποτίθεται, το σύστημα και τους συνοριοφύλακες για την αξιολόγηση των κινδύνων παράτυπης μετανάστευσης. Σε αυτόν τον αλγόριθμο, πέρα από το επίπεδο εκπαίδευσης, θα συμπεριληφθεί το είδος του επαγγέλματος, το φύλο, η ηλικία και η εθνικότητα. Υπάρχει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναφέρθηκε και στα έγγραφα για τη συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα επίπεδα των τυχών, μέσα σε εισαγωγικά υψηλών ποσοστών, θα καθοριστούν αργότερα στην πορεία. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Αν υποθέσουμε ότι υπερβαίνουν τη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση άτομα με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά, γυναίκες, μεσαίες και άνωτερες εκπαίδευσης, χωρίς τρέχουσα απασχόληση μεταξύ 25 και 35 ετών από ένα συγκεκριμένο κράτος. Εάν προσέλθει για έλεγχο στο σύστημα επόμενο άτομο, τυχαίνει να εμπίπτει στα παραπάνω χαρακτηριστικά, στο δίχτυ δηλαδή που βάζουμε, του αλγόριθμου, τότε θα ενεργοποιηθεί μια μη αυτόματη αξιολόγηση. Θα χτυπήσει δηλαδή ένα καμπανάκι. Στη συνέχεια, κάποιος συνοριοφύλακας θα πρέπει να λάβει την απόφαση και την ευθύνη να αξιολογήσει τον κίνδυνο με τρεις εναλλακτικές ή να κρίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνο ή να ζητήσει συμπληρωματικές πληροφορίες ή να απορρίψει επί τόπου την αίτηση που θα έχει κάνει ο ενδιαφερόμενος. Με βάση λοιπόν την εμπειρία μας, ο καθένας μας, και αν βγάλουμε όλες τις παροπίδες μας, ρωτάω τι είναι το πιο πιθανό να συμβεί τελικά. Για την δίθεν προστασία από την τρομοκρατία, θέλω πραγματικά να θέσω ένα ερώτημα. Οι πολίτες, ας πούμε, της Ουκρανίας, εμπίπτουν στο συγκεκριμένο σύστημα.
Για την άδεια εισόδου και διαμονής προβλέπεται ότι θα λαμβάνονται υπόψεις και καταδίκες τους για τρομοκρατίες σε βάθος 20 αιτίας. Δεν χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε, να πάμε τόσο πίσω, γιατί ποια είναι η ασφάλεια δικαίου και κρίσης υπήρχε στην Ουκρανία από το 2014 και μετά απέναντι στους ρωσόφωνους πολίτες της και με ποια κριτήρια υπήρχαν οι καταδίκες τους για τρομοκρατία. Όμως οι άνθρωποι αυτοί προφανώς και δεν θα πάρουν ποτέ άδεια με βάση αυτό το σύστημα εισόδου στο χώρο Σέγγεν που πάμε να νομοθετήσουμε σήμερα. Και κάτι ακόμα. Είναι προβληματική η συμμετοχή της Europol στο σύστημα. Μας προβληματίζει ιδίως λόγω των πιθανών συμφωνιών της με χώρες με ανασφαλή κριτήρια και επικίνδυνα χαρακτηριστικά όπως ενδεικτικά το Ισραήλ ή η Ουκρανία. Επίσης μας προβληματίζει και κάτι ακόμα. Αρχικά προβλεπόταν ένα συμβούλιο δεοντολογίας που θα παρακολουθούσε όλα τα στοιχεία σε σχέση με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και τις πιθανές αντίστοιχες συνέπειες στα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων αυτών. Τελικά όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως είδαμε, επέλεξε απλά και μόνο τη δημιουργία μιας δομής με το όνομα Επιτροπή Καθοδήγησης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Αιτιάς, η οποία έχει μόνο συμβουλευτικό ρόλο και δεν έχει δικαίωμα παρακολούθησης ή και το δικαίωμα του ελέγχου. Δηλαδή μια ανίσχυρη παραπληρωματική δομή και στην επιτραπεί και η έκφραση ένα διαδεινό που κάμισε. Πρέπει να πω λοιπόν ότι για όλα αυτά τα θέματα που ανέφερα μέχρι τώρα, η σχετική συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο δεν έγινε με τις απαιτούμενες για ένα τόσο κρίσιμο θέμα συνθήκες διαφάνειας και πληρότητας. Ερχόμαστε τώρα στο επιβαλλόμενο τέλος. Σωστά χαρακτηρίστηκε σαν η επιβολή μιας βίζας χαμηλού κόστου για τους πολίτες εκείνων των χωρών που δεν προβλέπεται η έκδοση βίζας, όσον αφορά τις προϋποθέσεις απαλλαγής από το τέλος, και πάλι υπάρχει ένα πρόβλημα στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που μπορεί να είναι και ευαίσθητα. Παραδείγματος χάρη, η απασχόληση σε ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορεί να συνδέεται και να βασίζεται ακόμα σε προσωπικές πολιτικές θέσεις, αλλά και γενικά σε φιλοσοφικές ή κοινωνικές απόψεις. Αυτές όμως αποτελούν ιδιαίτερα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που αναμφίβολα έχουμε την υποχρέωση να προστατεύουμε. Χθες είχαμε την ακρόαση των φορέων όπου ακούσαμε με προσοχή όσα μας εξέθεσαν όσοι ήρθαν από τη σκοπιά των εργαζομένων του Υπουργείου. Θα τα πούμε αυτά και στην ολομέλεια στην συζήτηση. Σήμερα όμως έχω την ευκαιρία να μιλήσω για ένα ειδικό θέμα. Υπάρχει, κύριε Πρόεδρε, μια ειδική ομάδα εργαζομένων στο Υπουργείο, η οποία ακριβώς λόγω αριθμού δεν έχει δυνατότητα εκπροσώπησης και έκφρασης. Έχω ξανααναφερθεί στην Επιτροπή μας στους 8 απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, πρώην υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, που έχουν τοποθετηθεί στη Β' Γενική Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου και εντάσσονται στον κλάδο διοικητικού οικονομικού και στο ειδικό επιστημονικό προσωπικό. Σε αντίθεση με όλους τους άλλους κλάδους του Υπουργείου, για αυτούς των υψηλών προσόντων, υπαλλήλους, οι οποίοι δεν υπάρχει ούτε περιγραφή καθηκόντων, δεν υπάρχει ούτε δικαίωμα προαγωγής, αλλά ούτε και θέσεις στις αρχές του εξωτερικού. Βέβαια, ο οργανισμός του ΙΠΕΞ προβλέπει θεωρητικά ότι δικαιούνται να αναλάβουν θέσεις ευθύνης και να υπηρετήσουν στις αρχές εξωτερικού. Αλλά αυτό δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη, επειδή στην ιεραρχία του Υπουργείου κλάδος αυτός είναι υφιστάμενος των υπολείπων. Όσο λοιπόν έχουν έτσι τα πράγματα, αυτοί πρακτικά δεν μπορούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης, εκτός βέβαια αν εξαφανιστούν οι εμπορικοί ακόλουθοι που αποτελούν και τον κυρίαρχο κλάδο στην οικία γενική διεύθυνση. Ο οργανισμός αναφέρει μεν ότι μπορούν να υπηρετούν σε αρχές εξωτερικού με καθήκοντα ανάλογα αυτών που εκτελούν στην κεντρική υπηρεσία, αλλά δεν υπάρχει καμία περιγραφή καθηκόντων για το συγκεκριμένο κλάδο, παρά μόνο ότι ασχολούνται με τα καθήκοντα της Β' Γενικής Διεύθυνσης. Αυτό στην ουσία δεν σημαίνει απολύτως τίποτα. Επίσης, για αυτούς τους υπαλλήλους δεν έχουν ανοίξει θέσεις μόνιμες αντιπροσωπείες. Παλιότερα όμως μπορούσαν να υπηρετήσουν σε αυτές, ακριβώς γιατί οι αρμοδιότητες των συγκεκριμένων μονάδων είναι σχετικές με τα γνωστικά τους αντικείμενα. Δεν συμπεριλαμβάνονται λοιπόν ούτε στα σχετικά εκπαιδευτικά προγράμματα, αφού δεν υπάρχει για αυτούς περιγραφή καθηκόντων και επομένως δεν είναι σαφής ο ρόλος τους στο Υπουργείο. Σε πλήρη αμφιβολία και ασάφεια κινείται και το θέμα της αξιολόγησής του. Σημειώνω ότι και στο παρόν νομοσχέδιο καταρτίζονται ειδικά κριτήρια ανακλάδου που αντιστοιχούν στην περιγραφή των καθηκόντων. Όμως, ο κλάδος αυτός μάλλον
Επειδή δεν έχει συνδικαλιστική εκπροσώπηση, γίνεται αόρατο σε σχέση με τις διαδικασίες του προτινόμενου άρθρου 17. Έτσι, αυτοί οι υπάλληλοι, παρότι έχουν υψηλά προσόντα, δεν έχουν ούτε κανονικότητα στην υπηρεσία τους, ούτε προοπτική σταδιοδρομίας. Φαίνεται ότι επειδή είναι λίγοι, αποτελούν εντελώς αμεληταία κατηγορία. Παρακαλούμε πραγματικά, κύριε Υπουργέ, κάνουμε έκκληση και να τους ακούσετε και να προχωρήσετε τις ευλογές και αναγκαίες ρυθμίσεις για να μπει ένα τέλος σε αυτό το καθεστώς υπηρεσιακού αδιεξόδου που έχει επιβληθεί στη συγκεκριμένη κατηγορία υπαλλήλων και νομίζω ότι οφείλετε να το κάνετε. Έχουν υψηλά προσόντα, θα αποκτήσουν ένα πρόσθετο κίνητρο και το μόνο κέρδος που θα υπάρχει θα είναι αυτό το κέρδος που θα έχει το Υπουργείο. Αυτά, κύριε Πρόεδρε, προς το παρόν και σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο.